Στο παρόν πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καθώς στο τηλέφωνο έχουμε τον Αντιδήμαρχο Γρεβενών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τριγώνη, Αντιδήμαρχο Υπεύθυνος για Τεχνικά Έργα. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Αφορμή στάθηκε μια ενημέρωση από τον Δήμο των Γρεβενών για την αξιοποίηση ενός ποσού από το πρόγραμμα Φιλόδημος για την αντικατάσταση των στεγάστρων αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας στην πόλη των Γρεβενών. Τι ακριβώς συμβεί στην περιοχή? Είναι πράγματι μια ακόμη δράση που θα υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα με χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε από το πρόγραμμα Φιλόδημος, το πρόγραμμα ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μέσα από αυτά τα χρήματα, που είναι γύρω στις 50.000, θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τις στάσεις, τα στέγαστρα δηλαδή των αστικών και υπεραστικών γραμμών που βρίσκονται στην πόλη των Γρεβενών, με νέου τύπου, πιο σύγχρονα, τα οποία θα παρέχουν και κάποιες ευκολίες στους πολίτες, όπως φόρτιση κινητών τηλεφώνων ή δυνατότητα πρόσβασης σε ασύρματο ίντερνετ, έτσι αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών και δίνοντας ένα νέο χρώμα στην πόλη μας με εξοπλισμό που αρμόζει σε σύγχρονες πόλεις. Μάλιστα. Είναι ένα ζητούμενο, το έχουμε συζητήσει και στα χθεσινά δελτίο ειδήσεων του ΦΛΑΣ, το πώς θα βρουν οι Δήμοι τους πόρους για να προχωρήσουν στα απαραίτητα έργα το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι υπάρχει μια έλλειψη ρευστότητας και στον χώρο της αυτοδιοίκησης, έτσι όπως ακολουθείτε και εσείς στην υπόλοιπη κοινωνία. Δυστυχώς, παρά την κρίση που είχαμε τα τελευταία χρόνια και ελπίζαμε να βγούμε από αυτή σιγά-σιγά, μας ήρθε και ο κορονοϊός. Οι Δήμοι πράγματι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Η υποχρεωματικότητα ήταν γνωστή σε όλη την Ελλάδα, σύν τις οφειλές που υπήρχαν από τις παλιότερες εποχές, γιατί κάποια στιγμή, ενώ είχαν προγραμματιστεί έργα, κοπήκαν οι χρηματοδοτήσεις. Οπότε με τα λίγα χρήματα που είχαν οι Δήμοι έπρεπε να αποπληρώσουν και παλιότερες οφειλές. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πρέπει κάθε μέρα να δίνουμε ένα διαρκή αγώνα, να αναζητούμε πόρους και να χρηματοδοτούμε δράσεις. Ευτυχώς υπάρχουν κάποια προγράμματα, όπως ήταν το Φιλόδημος, αλλά και το ΕΣΠΑ που τρέχει. Έχουμε σε αυτή την κατεύθυνση κινητοποιηθεί. Έχουμε αρκετές εντάξεις από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Αντιποκριθήκαμε σχεδόν σε όλες τις προσκλήσεις. Παράδειγμα, πριν από λίγες ημέρες δημοκρατήσαμε την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου με 1.100.000. Ακολουθεί το κλειστό κολυμπητήριο τις επόμενες μέρες, η δημοπράτησή του, περιμένουμε την έγκριση δημοπράτησης με 3 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά παλεύουμε συνεχώς για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε πόρους και να υλοποιούμε έργα, αφού οι δυνατότητες της κεντρικής κυβέρνησης είναι πάρα πολύ περιορισμένες και δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες συντήρησης των κτηρίων και των οδών που έχουν ήδη. Πόσο μάλλον σε ένα δήμο σαν το δικό μας, που είναι ο μεγαλύτερος έκταση στη χώρα. Έχει ροή χρηματοδότηση το Φιλόδημος, γιατί ακούστηκαν και κάποια θέματα εμπλοκής σε ό,τι για την ώρα εγώ δεν έχω διαπιστώσει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, ένα έργο που παίξαμε με την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών ολοκληρώθηκε, έχει εξοπλιστεί κανονικά. Τώρα αυτό το διάστημα γίνονται οι εργασίες αναβάθμισης παιδικών χαρών στην πόλη και στους οικισμούς του Δήμου. Έχουν σταλεί οι πρώτοι λογαριασμοί. Δεν φαίνεται για την ώρα να έχουμε προβλήματα, δηλαδή δημιουργήθηκε μια αναστάτωση, νομίζω, χωρίς λόγο. Και μακάρι να παραμείνει έτσι. Τώρα ελπίζω και έτσι πρέπει να είναι, ότι όλα τα χρήματα, όπως ζητάνε από εμάς να υπάρχει η ανάληψη υποχρέωσης και η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων, το ίδιο να γίνεται και από την κεντρική κυβέρνηση. Μια και είπατε για παιδικές χαρές, έχετε αποψηλώσει όλες τις προηγούμενες που δεν πλήρωσαν τις προδιαγραφές? Και θα κάνετε, ναι, όλες, θα κάνετε ίση αντικατάσταση ή δεχομένως δεν φτάνουν τα χρήματα και θα κάνετε λιγότερες? Κοιτάξτε, αποξηλώθηκαν όλες γιατί υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχε και η εισαγγελική έρευνα σχετική με αυτό το ζήτημα. Σωστά. Ζητήθηκε να υπάρξει η αποξήλωση των οργάνων. Αναγκαστικά προβήκαμε σε αυτές τις ενέργειες και προσπαθούμε μέσα από πόρους, πάλι όπως το ξαναλέω, από προγράμματα αλλά και από δικούς μας πόρους. Έχουμε βάλει και εμείς αρκετά χρήματα για να ξαφτιάξουμε κοινώσεις παιδικές χαρές. Καταλαβαίνετε όμως ότι η φιλοσοφία του να ζητάμε ένα σωρό απαιτήσεις για παιδικές χαρές που βρίσκονται στα χωριά
Ναι, μεν μπορεί να είναι καλή, αλλά δεν έχει καμία σχέση η παιδική χαρά που βρίσκεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πάρκο ή σε μια πλατεία μιας μεγάλης πόλης, ενός δήμου που μπορεί να χρειαστεί να φτιάξει 10 παιδικές χαρές, ένας κεντρικός δήμος, με έναν δήμο που είναι στην επαρχία και πόσο μάλλον ο Δήμος Γρεβενών, όπου έχει 100 οικισμούς. Φανταστείτε τώρα που 100 οικισμούς με 20.000 ευρώ που χρειάζεται για να φτιάξει μια αξιοπρεπή παιδική χαρά, ότι ο προπολογισμός των έργων αυτών θα πρέπει να φτάσει στα 2 εκατομμύρια. Εμείς μέχρι τώρα έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις γύρω στις 700.000 για να κάνουμε τις παιδικές χαρές και αναζητούμε και άλλους πόρους για να συνεχίσουμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή το πρόγραμμα Φιλόδημος είναι πολύ σημαντικό και ένα εργαλείο για την αυτοδιοίκηση, για έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα, συνολικά πόσα χρήματα αξιοποιήσατε από το πρόγραμμα Φιλόδημος? Με μία πρόχειρη εκτίμηση κοντεύουμε μαζί με τα έργα της ίδρυψης που υλοποιεί η ΔΕΙΑΓΑ, έχουμε φτάσει στα 7 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμού έργων. Ήταν ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα. Και είναι και σύντομες οι διαδικασίες, κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, είναι σύντομες. Για την εκταμείευση των χρημάτων. Δεν είναι οι βαριές διαδικασίες, κυρίως έγκρισης, όπως απαιτεί το ΕΣΠΑ. Είναι πιο ευέλικτο το πρόγραμμα και μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε πόρους για μεγάλα έργα. Τώρα, προχθές, εκτός από το γυμναστήριο που σας είπα, έχει δημοκρατηθεί η ίδρυψη με 3 εκατομμύρια. Δημοκρατήσαμε μια αγροτική οδοπία με 1.200.000. Γενικά ήταν ένα πρόγραμμα που μας έλυσε τα χέρια και το επόμενο διάστημα θα φανεί και θα προδώσει στην κοινωνία.